Η έμπνευση έρχεται από μια φράση του βασιλιά του Άργους στις Σικέλιδες του Εσχύλου, όταν αντιμετωπίζει τις 50 Δαναΐδες κόρες που έρχονται στην παράλια του Άργους και κατά κάποιο τρόπο του ζητούν άσυλο, του ζητούν βοήθεια, μας περιπτώσει. Και ο βασιλιάς, αφού καταλάβει περί τίνος πρόκειται, λέει τη φράση ότι αν σας βοηθήσω, κινδυνεύω να ανταβάλω με τους Αιγύπτιους που σας κυνηγούν και ενδεχομένως να πάω σε πόλεμο μαζί τους, άρα διακινδυνεύω την ασφάλεια τη δική μου και του λαού μου. Αλλά εάν δεν σας βοηθήσω, θα βάζω με τους θεούς μου που δεν μου επιτρέπουν να γνωρίσω έναν νικέτη. Τι κάνω λοιπόν, με ποια λογική θα πάρω την απόφαση? Και κατ' επέκταση εκεί λέει ότι μάλλον δεν μπορώ να πάρω την απόφαση, μόνος μου πρέπει να ρωτήσω το λαό μου. Αυτή η φράση του βασιλιά του Άργου ήταν η πηγή της έμπνευσης για να στηθεί όλη η εγκατάσταση, η οποία ουσιαστικά είναι η ιστορία ενός διλήμματος που συμβαίνει σε αυτήν μια ομάδα επιστημόνων όταν κατά τη διάρκεια ενός πειράματος και κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός τέλειου κυτάρου ανθεκτικού σε κάποιους ιούς, ξαφνικά μέσα σε αυτή την κυταροκαλλιέργεια, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εμφανίζεται ένα νέο κύτταρο. Κανείς δεν ξέρει τι είναι, κανείς δεν ξέρει πώς προέκυψε και γιατί. Είναι ένα ξένο σώμα. Αυτό όμως που ξέρουν είναι ότι κινδυνεύει με αφανισμό αν δεν ενωθεί με την καλλιέργειά τους. Αν δεν μπει στο περιβάλλον τους. Αν μπει λοιπόν σώζεται, αν δεν μπει πεθαίνει. Αν μπει όμως, κινδυνεύει το πείραμά τους με αλλαγή, διότι δεν ξέρουν τι έχουν να κάνουν. Το δέχονται ή δεν το δέχονται. Είναι μια μεταφορά του προβληματισμού και του διλήμματος που είχε ο βασιλιάς, του Άργους της τραγωδίας, σε ένα επιστημονικό περιβάλλον καταρχήν, το οποίο μετά. Αρχίζει, καθώς περπατάει ο θεατής και βλέπει την ιστορία, αρχίζει αυτό το πράγμα φυσικά από επιστημονικό να γίνεται κοινωνικό και πολιτικό, διότι οι παραλληλισμοί αρχίζουν και γίνονται πιο ξεκάθαροι. Και στο τέλος θέλω να πιστεύω ότι γίνεται υπαρξιακό, διότι όταν πια φτάνουμε στην τελευταία σκηνή που μαζεύεται το διοικητικό συμβούλιο του δικαστηρίου για να αποφασίσει τι γίνεται, ο θεατής αναρωτιέται τι θα έκανε αυτός στη θέση του, και τι θα έκανε αυτός και τι απόφαση θα έπαιρνε αυτός αν καθόταν σε μία από αυτές τις θέσεις. Πώς τελικά αποφασίζει. Και αυτό το ρόλο μου βέβαια παραμένει ανοιχτό. Πώς αποφασίζει κανείς σε παρόμοιες καταστάσεις και σε παρόμοια διλήμματα, ειδικά δε όταν πρόκειται για τη σωτηρία ενός ξένου, ενός κάποιου στοιχείου που είναι έξω από το περιβάλλον μας, έξω από τον κόσμο μας. Το σώνουμε ή δεν το σώνουμε, το δεχόμαστε ή το αποδεχόμαστε ή όχι, με τι κριτήρια και ενδεχομένως και με τι τίμημα. Καταρχάς, το σινεμά είναι σύγχρονη τέχνη. Το σινεμά ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ξεκίνησαν όλα τα μεγάλα κινήματα στην ιστορία της τέχνης. Ο εμπρεσιονισμός, μετά ο σουρεαλισμός, και στα πρώτα χρόνια συμπορεύτηκε με όλα αυτά τα κινήματα. Και αν ανατρέξουμε εκείνη την εποχή και δούμε τις ταινίες που έκαναν οι πιονιέροι του κινηματογράφου, που τις περισσότερες φορές ήταν και εικαστικοί, όπως ήταν ο Λεζέ, όπως ήταν ο Μαν Ρέι, ο Ντισάν, έκαναν ταινίες εξαιρετικά avant-garde, που ακόμα και με τα δικά μας δεδομένα θα θεωρηθούν πολύ πιο μπροστά από αυτά που κάνουμε εμείς σήμερα. Άρα είναι λάθος, πιστεύω, να λέμε ότι το σινεμά μπήκε τώρα τελευταία ή το βίντεο στο installation ή στην σύγχρονη τέχνη. Υπήρχε πάντα. Προσπάθησα να εκφράσω μία θέση που θεωρώ ότι έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον και πρέπει να προταθεί σήμερα, πόσο μάλλον από τη μεριά της Ελλάδας. Γι' αυτό το λόγο κιόλας καταλήξαμε και με τον Ρέστη να προτείνουμε αυτό το συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη διοργάνωση, θα μπορούσαμε να το προτείνουμε και κάπου αλλού, να το κάνουμε μόνο σε οτιδήποτε. Διότι θεωρήσαμε ότι έχει νόημα, έχει λόγο να προταθεί αυτό το πράγμα καταρχήν στην Κριτική Επιτροπή που θα επέλεγε το έργο που θα μας υποδοχθεί και κατ' επέκταση, αν ποτέ περνούσε, όπως και έγινε, να έρθει εδώ ως εθνική εκπροσώπηση και παύλα εθνική πρόταση, αν το θες. Η Ελλάδα στην Μπινάλη της Βενετίας, που για μένα είναι μια παγκόσμια συνάντηση, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα συνέδριο ιδεών εδώ πέρα, όπου διάφορες χώρες προτείνουν διάφορες προσεγγίσεις της σύγχρονης τέχνης, να έρθει η Ελλάδα με αυτό το έργο, να πει αυτό το πράγμα, να θέσει αυτό το ζήτημα. Ας καθίσουμε σε ένα τραπέζι και ας ξαναδούμε από την αρχή ποια είναι τα θέματα που μας αφορούν ως παγκόσμια κοινότητα. Ας αναρωτηθούμε ποιες είναι οι κοινές μας αξίες, τι είναι αυτό που μας ενώνει και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω.